Την επόμενη εβδομάδα, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης θα επισκεφθεί τη Λάρισα προκειμένου να παραστεί στην τελετή εγγενείων 6 έργων του ΕΣΠΑ στο Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Με αφορμή αυτή την επίσκεψη, ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας υπενθυμίζει ότι το έργο του μαγνητικού τομογράφου χάθηκε για τη Μαγνησία και επιπρόσθετα οι ασφαλισμένοι που θέλουν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία θα πρέπει είτε να μεταβούν στη γειτονική Λάρισα είτε να πληρώσουν 150 ευρώ για το κόστος της συγκεκριμένης εξέτασης, καθώς εκδόθηκε πρόσφατα τα τροπολογία σύμφωνα με την οποία η σχετική οικονομική επιβάρυνση πέφτει εξ ολοκλήρου στις πλάτες των πολιτών. Ο κ. Πολάκης δυστυχώς είναι ο επικεφαλής σε αυτό το σοου. Σίγουρα έχουμε πάρει κάποια έργα μέσω ΕΣΠΑ, αλλά είναι δευτερεύοντα μπροστά στην έλλειψη του μαγνητικού τομογράφου. Ο μαγνητικός τομογράφος για το νοσοκομείο μας πάει πολύ πίσω. Ξέρουμε 5-10 χρόνια είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο που δεν έχει μαγνητικό τομογράφο σε όλη τη Θεσσαλία, όταν η Λάρισα έχει από το 95, και αυτή τη στιγμή με τη νέα τροπολογία οι ασθενείς αναγκάζονται να πληρώνουν, οι ασθενείς που νοσηλεύονται αναγκάζονται ήδη να πληρώνουν ολόκληρη τη μαγνητική έξω, ολόκληρο το ποσό. Αυτό σημαίνει μια επιβάρυνση μεγάλη και αυτό έχει πολλές συνέπειες για την υγεία των ασθενών, γιατί πολλοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά σε αυτό το ποσό. Είναι ντροπή που δυστυχώς μείναμε πίσω από αυτό το έργο του ΕΣΠΑ και δεν ξέρω τι να εγκαινιάσει. Αυτή ήταν η πρώτη ιεραρχία των έργων που έπρεπε να γίνουν εδώ στο νοσοκομείο, ο μαγνητικός τομογράφος. Δυστυχώς όμως το νοσοκομείο δεν θα έχει μαγνητικό τομογράφο. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Ποιο είναι το ποσό που επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι τώρα για να κάνουν? 150 ευρώ. 150 ευρώ. Θα επιβαρύνονται και αυτό έχει τραγικές συνέπειες. Πού να βρει ο άλλος αυτή την οικονομική κρίση 150 ευρώ? Και όταν νοσηλεύεται κάποιος και χρειάζεται σε επίγουσα φάση να γίνει η μαγνητική τομογραφία, πώς θα βρει αυτά τα χρήματα?